Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή σας εβδομάδα. Είμαι η Ρίτα Τσιούρα και αυτή τη στιγμή ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από το Top Channel. Νίκος Ανδρουλάκης και Χάρης Δούκας πρόκειται να αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο των εκλογών για την αρχηγία του ΠΑΣΟΚ. Πάνω από 300.000 ήταν η συμμετοχή στην χθεσινή κάλπη. Θέλω να ευχαριστήσω τους συνυποψηφίους μου, γιατί είχαμε μια προεκλογική εκστρατεία με πραγματικά πολιτικό πολιτισμό, με ήθος και σοβαρότητα. Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου όσους με τίμησαν με τη σημερινή νίκη. 7 μέρες έμειναν μέχρι την επόμενη Κυριακή, που είμαι σίγουρος ότι το ΠΑΣΟΚ θα βγει ακόμη πιο ενωμένο, ακόμη πιο ισχυρό, ακόμη πιο περήφανο. Θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές που έκαναν ένα πολύ μεγάλο αγώνα για να είναι εξαιρετικά όλη τη μέρα. Και βεβαίως τους ανθρώπους που με στήριξαν και με πήγαν στο δεύτερο γύρο. Το μήνυμα της κάλπης είναι καθαρό. Το 70% ζητάει αλλαγή ηγεσίας. Σας καλώ λοιπόν την Κυριακή όλοι μαζί να κάνουμε τη μεγάλη υπέρβαση. Να αλλάξουμε το ΠΑΣΟΚ για να αλλάξουμε τη χώρα. Τα μέλη και οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ σήμερα μίλησαν και η απόφασή τους είναι απολύτως σεβαστή. Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Δούκα για την που περνάνε στο δεύτερο γύρο. Και να συγχαρώ επίσης όλους τους υποψηφίους μου για τον εξαιρετικό αγώνα τον οποίο έκανε το ΠΑΣΟΚ, που πιστεύω ότι ανέβασε το ΠΑΣΟΚ στα μάτια όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους φίλους και τους εθελοντές που πίστεψαν στην υποψηφιότητά μου και ονειρευτήκαμε μαζί. Όλους αυτούς τους ανθρώπους σε κάθε σημείο της Ελλάδας που αυτοοργανώθηκαν. Είμαι εδώ και πιστεύω βαθιά ότι στην επόμενη μέρα θα είμαστε ενωμένοι και θα δουλέψουμε όλοι μαζί για το μεγάλο ΠΑΣΟΚ. Συγχαίρω τους δύο συνυποψηφίους μου για την είσοδο στο δεύτερο γύρο. Το ποιος θα ηγηθεί της παράταξης θα το κρίνουν οι πολίτες ελεύθερα και ανεπηρέαστα. Σήμερα είναι μια ημέρα νίκης για το ΠΑΣΟΚ. Οι 300.000 μέλη και φίλοι του ΠΑΣΟΚ που συμμετείχαν στη διαδικασία έδωσαν ένα ισχυρό μήνυμα επαναφοράς του κινήματος με την κοινωνία και ελπίδας και προοπτικής. Να καλησπέρισουμε στο στούντιο τον συνάδελφο Ζήση Πιτσιάβα. Καλησπέρα, Ζήση. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Πάει και αυτό, πάει ο πρώτος γύρος. Έχουμε, παρόλο που στην λήξη, εκεί λίγο πριν κόψουμε το νήμα, υπήρξε μια αγωνία. Πόντο-πόντο το πήγαιναν ο δεύτερος με τον τρίτο. Τελικά το νήμα κόπηκε. Ανδρουλάκης, Δούκας. Ο κ. Ανδρουλάκης με τον κ. Δούκα λοιπόν θα είναι στο δεύτερο γύρο την επόμενη Κυριακή μετά τη διαδικασία των 300.000 ανθρώπων που προσήλθαν στις κάλπες να τους αναδεικνύει στην πρώτη και στη δεύτερη θέση αντίστοιχα. Κοιτάξτε, ο κ. Ανδρουλάκης ήταν το μεγάλο φαβορί της Χαγιώτης για να περάσει τον πρώτο γύρο. Έχει βεβαίως μία μείωση των ποσοστών του, αν θέλουμε να το αναλύσουμε και αυτό από το 2021, του πρώτου γύρου μιλώ πάντα. Που ήταν στο 36% είναι λίγο κάτω από το 30% τώρα, στο 29,64% αν έχει ο Χρήστος και την τελική κάρτα να τη δείξει, με 89.288 ψήφους, να το. Βεβαίως είχε πολλούς περισσότερους υποψηφίους στη διαδικασία και πολύ δυνατούς, έτσι βλέπετε, ότι τέσσερις υποψήφοι έχουν πάρει πολύ σημαντικά ποσοστά, δηλαδή έχει διαιρεθεί το εκλογικό σώμα πάρα πολύ σημαντικά. Στο 21,41 είναι ο κύριος Χάρης Δούκας, 64.490 ψήφους και 21,41%. Με τον κύριο Γερουλάνο στην τρίτη θέση, το θρίλερ της χθεσινής βραδιάς και 63.632 ψήφους. Δηλαδή, μια διαφορά γύρω στις περίπου 800-780, κάτι τέτοιο. Η οποία όμως είναι αυτή η διαφορά, τι να κάνουμε, και με μια δήλωση του κυρίου Γερουλάνου που συζητείται πάρα πολύ από χθες, θα μπορούσε ο καθένας μια τέτοια διαδικασία είτε να την αμφισβητήσει ή να αφήσει υπονοούμενα. Αλλά το ποιόν του κ. Γερουλάνου φάνηκε και εχθές. Δεν έχω ψηφίσει πάλι ο Γερουλάνου, αν το ρωτάτε, έτσι. Ναι, το ποιόν του κ. Γερουλάνου φάνηκε και εχθές με τον ίδιο να αναφέρει ότι όποιος σέβεται τη δημοκρατία, σέβεται και το τελικό αποτέλεσμα. Μου έκανε φοβερά θετική εντύπωση. Όχι μόνο σε εσένα και σε μένα. Σε όλο τον κόσμο, νομίζω. Έχει κάνει σε όλο τον κόσμο. Ναι, αυτό είναι πολιτικό ανάγκη. Ένας άνθρωπος που έχει χάσει πολύ πιθανόν, όχι μόνο την εισόδηση στο δεύτερο γύρο, αλλά πολλές προβλέψεις. Οι προβλέψεις έλεγαν ότι αν ήταν όντως με αυτή την εμφάνιση που έχει κάνει στον δεύτερο γύρο, ίσως να μην είχαμε δεύτερο γύρο. Αυτό δεν θα το μάθουμε ποτέ βεβαίως. Εντάξει, και ίσως και κάποιοι άλλοι να τρόμαζαν. Θα πούμε παρακάτω.
Ναι. Η κυρία Διαμαντοπούλου συντοπίτη μας εδώ. Ξεπρεπώς. Στο 19,52%. Νομίζω ότι μαζί με τον κύριο Γερουλάνο αντλούσαν ψήφους από ένα ίδιο ακροατήριο, να το πω. Από αυτό το λεγόμενο κεντρό ακροατήριο, που πολύ πιθανό να το κινητοποίησαν και να έρθει στην κάλπη. Ίσως και ανθρώπους που να μην έχουν ψηφίσει απαραίτητα ΠΑΣΟΚ ή έχουν αποστασιοποιηθεί αρκετά από τον ΠΑΣΟΚ και θα ήθελαν έναν πρόεδρο στο ΠΑΣΟΚ με τα χαρακτηριστικά των δύο που απευθύνονται περισσότερο στο κέντρο, θα έλεγα. Μιχάλης Κατρίνης και Νάντια Γιαννακοπούλου συμπλήρωσαν αυτή την κούρσα. Οφείλω να πω ότι το 300.000 δεν είναι η απόλυτη επιτυχία. Δεν είναι το... 300.000 πλάς ήταν, 310 ήταν. 302. 302. 302, οριακά. Εγώ 9. 302. Λοιπόν, με το... Πώς το λέω, δεν ήταν αυτό το ξεπέταγμα. Αυτό που λες θα αλλάξει το πολιτικό σκηνικό ή κάτι έχει συμβεί χτες. Κάτι έχει συνταραχθεί χτες. Είναι σαφώς περισσότερο. Είναι κάτι αυξημένο, βρε Ζήση. Ένα λεπτό, ρε Σιρήτα. Μισό λεπτό. Δεν λένε στο ΠΑΣΟΚ ότι επιστρέφουμε, ότι εμείς είμαστε η αξιωματική αντιπολίτευση σιγά-σιγά, ότι πάμε να κερδίσουμε τον κύριο Μητσοτάκη το 2027. Ακόμα και αυτή η διαδικασία που λέγαμε ότι κάτι φαίνεται να κερδίζει, κάτι φαίνεται να κοινοποιεί έναν κόσμο, δεν είναι πολύ πάνω από το 2021. Είναι μόλις 30.000 άνθρωποι. Ναι. Είναι κατά τη αυξημένη αυτό που είπα και εγώ. Ναι, δεν είναι όμως το ξετίναγμα. Και έχουμε 6 υποψηφίους. Και έχουμε και υποψηφίους που ενδεχομένως λέω κούνησαν και κόσμο από τους καναπέδες. Έτσι. Δεν λέω κάτι άλλο. Κούνησαν έναν κόσμο από τον καναπέ. Το 300.000 δεν λέω ότι είναι αποτυχία. Λέω απλώς, και δεν το λέω μόνο εγώ, ότι δεν είναι αυτό το εξαιρετικό νούμερο το οποίο θα πραγματικά σήμερα θα δημιουργούσε μια κορυφαία πολιτική συζήτηση. Θα μου πεις ποιο μπορεί να ήταν. Θεωρητικά ένα νούμερο πάνω από τις 350.000 κάπου. Θα ήταν ένα εξαιρετικό νούμερο. Αν και κράτησαν μικρό καλάθι και έλεγαν εκεί κοντά στις 300.000 θέλουμε να ήμασταν και εκείνοι από το ποσό κράτησαν ένα μικρό καλάθι. Στο πίσω μέρος του μυαλού τους νομίζω πως όλοι είχαν ένα 350+. Δεν τους ήρθε. Και να το συζητάμε. Και να το συζητάμε θετικά εννοώ σήμερα και όχι μόνο σήμερα. Κάτι συμβαίνει και έχουμε αντιπολίτευση στη χώρα. Και θα τολμήσω εγώ να κάνω μία πρόβληψη ότι την επόμενη Κυριακή. Δεν θα πω ποιος θα είναι ο πρόεδρος. Α, οκ, τότε να χαλαρώσω. Την επόμενη Κυριακή αυτό το νούμερο θα απέχει πάρα πολύ. Από... Ότι δεν θα πάνε 300. Όχι, θα απέχει πάρα πολύ. Ναι, το ίδιο καταλαβαίνουμε, ότι δεν θα πάνε 300.000 άνθρωποι να ψηφίσουν. Ναι, δεν θα αυτό. Πάνε 280, θα απέχει πάρα πολύ. Ωραία, εντάξει. Ως προς τον αριθμό των ατόμων που θα πάνε. Το 2021, το 270.000 είχε γίνει 200, κάτι, 200 λίγο, πολύ ναι, λίγο κιόλας. Δεν το ξέρω, ναι. Δεν το θυμάμαι. Και αυτή τη φορά, αν πάει στο 150.000. Καλά τόσο να... κάτω το λέω. Λέω εγώ. Το ίμιση. Εδώ είμαστε. Να, ό,τι λέω καταγράφεται. Μάλιστα. Και αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ. Για πολλούς ψηφοφόρους της πρώτης διαδικασίας και με τα πρόσωπα που έχουν περάσει στο δεύτερο γύρο. Δεν θέλω να απαξιώσω προφανώς τους δύο συνδιεκδικητές, οι οποίοι προφανώς κέρδισαν δημοκρατικά. Έτσι, και εγώ είμαι με την άποψη του κ. Γερουλάνου. Όταν συμμετέχει σε μια δημοκρατική διαδικασία και σέβεσαι τη δημοκρατία, προφανώς σέβεσαι και το αποτέλεσμα, εννοείται. Απλώς διαφαίνεται μια τάση λίγο, να το πω λαϊκά και με την αργό ξενερώματος. Σε έναν πολύ μεγάλο πασοκικό. Ρεσίρι, εντάξει, είπα, προειδοποίησα. Θα το πω λίγο με την αργό. Κοίτα, είναι και Δευτέρα που μου κάνετε. Κοίταξε να δω. Να σου βάλω λίγο μια ένταση. Σε ευχαριστώ, με έδωσε επαρκώς. Ήταν 6. Βγήκαν 2. Αυτό θα συνέβαινε. Οι 4 που έμειναν απ' έξω προφανώς δεν θα φέρουν στην κάλπη τους ισχυρούς υποστηρικτές τους, οπότε είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να μην πάνε 300.000 άνθρωποι να ψηφίσουν το δεύτερο γύρο. Αλλά αυτό το ξενέρωμα, καλό θα ήταν να μην υπάρξει και να μην υπάρξει πρωτίστως από τους ίδιους. Εγώ χθες που είδα τη διαδικασία, θεώρησα πως ακόμη και η τελευταία πράξη, δηλαδή δηλώσεις των ηττημένων και των νικητών, ήταν πολύ αξιοπρεπής. Όλοι μίλησαν για ενότητα. Ακόμη και ο κύριος Γερουλάνος που ήταν στον πόντο πραγματικά. Δηλαδή 700 τόσες ψήφοι. Δεν είναι αδιαφορά. Σαφώς. Σε ένα εκλογικό σώμα. Και θα μπορούσε να το τίναξει και να πει: «Οκ, εγώ θέλω επανακαταμέτρηση». Είχε τρόπο. Δεν το τίναξε. Ούτε η κυρία Διαμαντοπούλου που ήταν κοντά ως τέταρτη το τίναξε. Για τους άλλους δύο έτσι κι αλλιώς ήταν πολύ. Δηλαδή
καλό θα είναι όταν πάει να στηθεί κάτι που όντως δεν ήταν εντυπωσιακό, όπως είπες και εσύ. Πάνω από 305.000 θα το κάναμε μεγάλο όλο αυτό σήμερα. Καλό είναι να μην το αποτινάξουμε. Μπαίνει ένα πράγμα σε μια σειρά, θα ψηφίσεις ή τον έναν ή τον άλλον, okay, δημοκρατικά, αλλά θέλουμε αντιπολίτευση. Ναι, αξιωματική ή μη, δεν ξέρω. Αυτό πάλι ο κόσμος θα το κρίνει. Πάλι... Έχουμε και άλλες εκλογές, άλλο κόμμα δίπλα. Ο κόσμος θα το κρίνει. Αλλά εδώ... ας μην το ξεγυμνώνουμε τόσο απότομα. Εγώ μεταφέρω το κλίμα που υπάρχει. Δεν είπα κάτι άλλο. Ναι, δεν το λέω για σένα και προφανώς δεν το έχω ακούσει και μόνο από σένα. Μπορεί, εγώ είπα, αλλά ενότητα υπήρξε. Έτσι, δεν άκουσες διχαστικό. Γι' αυτό το εκτίμησα πάρα πολύ χθες το βράδυ από όλους. Εντάξει, αυτά είναι για εσωτερική κατανάλωση αρχικά τώρα. Προφανώς δεν υπάρχει διχαστικός λόγος και δεν υπήρξε. Όπως είπαμε και μέχρι χτες, μια χαρά πήγε η διαδικασία. Έχουμε μια μάχη των δύο που, ήταν λίγο στα ψιλομαχαίρια. Έχουν ακουστεί κάποιες μπηχτές λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, αλλά μέσα στα πολιτικά όρια που υπάρχουν, δεν ξέρω πώς θα το πάνε στο δεύτερο γύρο και δεν ξέρω πώς και θα το πάνε και στο debate που φαίνεται ότι θα γίνει. Ο κύριος Δούκας σήμερα φαίνεται ότι τηλεφώνησε στην ΕΡΤ, ζήτησε να γίνει η διεξαγωγή debate για το δεύτερο δεν γύρο. Δεν έμαθα το πρώτο, Εντάξει, μπορεί να θεωρεί ότι στο δίπολο θα κερδίσει. Okay. Ναι, και στο επίπεδο του debate, έτσι. Ναι. Ο κ. Ανδρουλάκης με διαρροή μέχρι τώρα, δεν έχω δει κάτι άλλο. Νομίζω ότι το δέχεται. Άλλωστε, αν θυμάμαι καλά, που το θυμάμαι, όταν έκλειναν οι κάμερες της ΕΡΤ στο πρώτο debate, για τον πρώτο γύρο εννοώ, είχε πει. Το είπε. Είχε πει μάλιστα και προς τιμήν του. Ναι. Ελπίζω ότι δεσμευόμαστε δύο από εμάς. Να είμαστε εδώ. Εννοώντας ότι όσοι περάσουν στη δεύτερη Κυριακή θα κάτσουν στο τραπέζι. Μάλιστα με τον κύριο Ανδρουλάκη τότε να ξέρει ουσιαστικά ότι κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτός θα είναι στο δεύτερο γύρο και μάλιστα πρώτος όπως τον έδιναν όλες οι δημοσκοπήσεις. Άρα ουσιαστικά είχε προσκαλέσει το δεύτερο. Άρα πρέπει να πάει και να κάτσει εκεί. Έτσι. Ασφαλώς, γιατί εντάξει, τώρα έχουμε δει και εδώ στη γειτονιά μας και σε αυτό το τραπέζι που κάθομαι εγώ και εσύ και άλλους, ξέρω εγώ. Που έλεγαν ωραία λογάκια και ακόμα τις ψάχνουμε. Τα θυμάσαι τώρα αυτά που τα ανοίγεις στον ντουλάπι, ρε παιδί μου, και τι βγάζει από μπέ. Πού τα θυμάσαι. Εντάξει, έχουν γίνει διαχρονικά αυτά. Απλά επειδή είχαμε πριν κάνα χρόνο εκλογές, το λέω, εδώ δημοτικές, και τα είχαμε ζήσει και μπροστά μας, στη γειτονιά μας. Ενώ καλό θα είναι. Στο σπίτι μας, ούτε καν στη γειτονιά. Ναι, ναι, καλό θα είναι στο Πασόκ που κέρδισε πολλούς πόντους από το debate και το ξαναλέω. Να την ξανακάνει αυτή τη διαδικασία. Τώρα, αν οι δυο τους καταφέρουν να επανακινήσουν περισσότερο κόσμο από αυτό που είπα εγώ, το 150.000 που είπα, ξέρω εγώ. Είπες τους μισούς βρέσεις. Και φάνηκαν, ναι, φάνηκε λίγο ακραίο ίσως. Μακάρι να το κάνουν. Άρα αυτό θα σημαίνει ότι οι ψηφοφόροι που θα πάνε στην κάλπη και θα εγκρίνουν τον νέο πρόεδρο ή τον κύριο Ανδρουλάκη ή τον κύριο Δούκα, προφανώς θέλουν να δώσουν μια νομιμοποίηση. Και αυτό ήταν το μήνυμά τους. Και στον πρώτο γύρο. Κοντός ψαλμός, την Κυριακή η νέα εκλογική διαδικασία με αυτούς τους 300.000 να έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν. Αν δεν πήγατε στον πρώτο, στο δεύτερο δεν μπορείτε να πάτε. Αυτό εννοεί εσείς. Κυριακή. Πάντως υπάρχει και πάνω σε αυτό που έλεγα για τη συμμετοχή, υπάρχει ένα δεδομένο που ήδη αναλύεται. Οι δύο διεκδικητές της αρχηγίας του ΠΑΣΟΚ που πέρασαν στο δεύτερο γύρο στην μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας. Στην Αττική, ο ένας είναι τρίτος και ο άλλος είναι τέταρτος. Και θυμίζω ότι αυτός που είναι τέταρτος είναι δήμαρχος Αθηναίων. Αυτός που είναι τρίτος είναι πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Του ΠΑΣΟΚ που λέει ότι θα γίνει σε λίγο αξιωματική αντιπολίτευση. Έτσι και οι δημοσκοπήσεις ενδεχομένως το δείχνουν αυτό. Και το 27 μπορεί να κερδίσουμε και το Μητσοτάκη. Στη Θεσσαλονίκη επίσης. Η κυρία Διαμαντοπούλου νομίζω είναι πρώτη, τέλος πάντων στην Α και Β Θεσσαλονίκης και εκεί τα πράγματα δεν είναι και πολύ καλά, ούτε και για τους δύο, αν θυμάμαι καλά. Ο κύριος Ανδρουλάκης προφανώς έχει κερδίσει την Κρήτη με ένα τρομακτικό ποσοστό γύρω στο 60%. Έχει κερδίσει και τη Δυτική Μακεδονία. Ο κύριος, θα το δούμε τώρα. Πάντως, ο κύριος Δούκας κερδίζει την Ήπειρο, παραδείγματος χάρη. Άρα αυτό λένε πολλοί, ότι μπορεί να μην εκφραστεί καν στην κάλπη όταν οι 300.000 που πήγανε. Η επιλογή τους δεν ήταν, η επιλογή μάλλον για τους δύο που πέρασαν να τους πάνε στην τρίτη και στην τέταρτη θέση, στην Αττική, που είναι το μεγαλύτερο εκλογικό σώμα και καθορίζει, αν θες,
και την εκλογική διαδικασία πάντοτε, πολλοί εκτιμούν ότι αυτό το πράγμα δεν θα εκφραστεί από την ανάποδη την επόμενη Κυριακή. Ναι. Τώρα, ήθελα να πω και εγώ ως προς αυτό, περίμενα να ανοίξουν οι κάλπες του Δήμου Αθηναίων, που είναι τα μεγαλύτερα εκλογικά κέντρα, και έλεγα ότι okay, τώρα θα εκτοξευστεί ο Βούκας. Ήταν φοβερή απογοήτευση το γεγονός ότι ήταν απλώς τέταρτος στην Αττική ο Δήμαρχος Αθηναίων, που πήρε νομιμοποίηση εντυπωσιακή ένα χρόνο πριν που είχαμε αυτοδιοικητικές εκλογές. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Δεν προδικάζω σε καμία περίπτωση. Άλλωστε, πάντοτε σε όλες τις εκλογές η δεύτερη κάλπη είναι μια άλλη κάλπη. Ναι, φυσικά. Όλοι πάνε με άδειες κάλπες, δεν πηγαίνουν με το ποσοστό που είχαν πάρει στην πρώτη. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και ασφαλώς η Αττική, όσο μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, θα καθορίσει εν πολύ στο αποτέλεσμα της δεύτερης κάλπης. Αλλά είναι άξιο σημασίας, νομίζω, πως το υπογραμμίσαμε όλοι οι συνάδελφοι, όλοι οι αναλυτές, όλοι όσοι έβλεπαν την χθεσινή εκλογική μάχη, ότι εδώ μιλάμε για το 3 και το 4 της Αττικής. Ναι, φυσικά. Τέλος πάντων. Δεν σημαίνει αυτό... τίποτα. Είναι άλλη κάλπη. Αυτό λέω είναι εγώ. Ένα πρόβλημα και για το ίδιο το Πασόκ. Θυμάσαι ότι το Πασόκ που έβαφε νομούς στις πρόσφατες ευρωεκλογές, πράσινος μετά από το 2009. Μετά το 2009 έχει γίνει αυτό. Το Πασόκ έχει βγει πρώτο σε νομούς της χώρας στις ευρωεκλογές. Είναι δεύτερο σε πάρα πολλούς επίσης νομούς. Στην Αττική καταποντίστηκε. Ναι. Καταποντίστηκε το Πασόκ στην Αττική. Αττική και πήγε εκεί που πήγε σε αυτές τις ευρωεκλογές. Και αυτό ενδεχομένως αποδεικνύεται και με την επιλογή. Δηλαδή, οι ψηφοφόροι που πήγαν χτες στην κάλπη στην Αττική δεν έχουν επιλέξει τον πρώτο και τον δεύτερο. Ωραία. Άρα. Μαζικά εννοώ. Πεδίον δόξης. Τρίτο και τέταρτο στην Αττική. Πεδίον δόξης λαμπρό. Για το 3 και το 4, για τον κύριο Γερουλάνο και την κυρία Διαμαντοπούλου, αν όντως θέλουν αυτήν την ενότητα. Καλά, ναι, αυτό... να την εφαρμόσουν στην πράξη, θα πρέπει να οδηγήσουν τις προσωπικές τους ψήφους στην κάλπη πρωτίστως. Δεν λέω θα πάνε στο ζήσει ή στη Ρήτα, αλλά στην κάλπη. Πρέπει να καλέσουν το κοινό τους, ιδίως της Αττικής, να προσέλθει. Νομίζω και οι 6 και όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ οφείλουν να κάνουν αυτό που είπες. Ένα παραπάνω, οι δύο, ο Γερουλάνος και η Διαμαντοπούλου. Να κινητοποιήσουν τον κόσμο, ώστε ο νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, όποιος και αν είναι, αν συνεχίσει ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Δούκας εκλεγεί, να έχει την απόλυτη νομιμοποίηση αυτό το πράγμα. Έτσι. Και εννοώ πολιτική νομιμοποίηση, δημοκρατική θα έχει σαφώς. Δεν το συζητώ, δεν λέω. Δεν λέω κάτι τέτοιο, μην παρεξηγηθώ. Προφανώς οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, μόνο για την κυρία Γιαννακοπούλου έχω ένα ερωτηματικό, δεν έχουν πει ότι ξέρεις, θα στηρίξω τον τάδε. Ήταν πιο ήπιες οι δηλώσεις τους. Λέω για την κυρία Γιαννακοπούλου, γιατί απλώς είπε ότι εγώ πρωτοστάτησα για να αλλάξει, ξέρω εγώ. Εγώ εκφράστηκα. Το βράδυ των ευρωεκλογών. Θα είμαι στην πρώτη γραμμή της μάχης. Η εύκολη ανάλυση είναι ότι θα στηρίξει προφανώς όχι τον κύριο Όχι Ανδρουλάκη. Όχι Ανδρουλάκη. Όχι Δουκά, άρα, αλλά όχι Ανδρουλάκη. Όχι Ανδρουλάκη. Οι υπόλοιποι, ο κύριος Γερουλάνος επίσης εδώ έχει κάνει μια εξαιρετική δήλωση λέγοντας ότι δεν κουβαλάω κανέναν, δεν γίνεται να καθοδηγήσω, ξέρει ο καθένας τι θα κάνει, αν είναι δυνατόν. Ότι η κυρία Διαμαντοπούλου είπε κάτι πάνω σε αυτό και δεν ξέρω αν θα πει. Και προφανώς και εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ αν τώρα η κυρία Διαμαντοπούλου, έχοντας 58.000 σταυρούς, ξέρω εγώ, και 63 ο κ. Γερουλάνος, με ένα νεύμα, ας πούμε, όλοι αυτοί θα πάνε και θα ψηφίζουν αυτό που θα τους πει. Όλοι όχι. Το αποκλείω. Όλοι όχι. Ναι, αλλά κάποιοι επηρεάζονται. Ξαναείπα στην αρχή ότι υπάρχει ένα, μην την ξαναπώ τη λέξη, μια παγωμάρα, αν θες. Μια έτσι ευχάριστη διάθεση, μπορείς να πεις ότι υπάρχει στον αγώνα Μαξίμου και αυτό μπορεί, διαρρέεται, μια αλήθεια. Ναι, κοίταξε να δεις. Καλό είναι να μην επιχαίρεις με τα προβλήματα των άλλων. Διότι συνήθως... Κοίταξε, όταν έχεις... Όταν βλέπεις κάτι το οποίο πάει να γίνει και να προκαλέσει μια πολιτικό σεισμό, μια πολιτική αναταραχή σε κάτι που θεωρείς ότι το ελέγχεις, παρότι λίγο πιέζεσαι και εσύ τώρα, μια ανησυχία μπορεί να την έχεις. Όταν αυτό δεν γίνεται. Μετά ποιο ανακουφίζεσαι, αλλά δεν κάνει και πάρτι. Ναι, ρε παιδί μου, μια διαδρομή που υπάρχει έτσι από το Μαξίμου τώρα θεωρητική κτλ. Προφανώς αυτά δεν λέγονται και επίσημα, αλλά όταν ξεφεύγουν, δεν ξεφεύγουν τυχαία. Ανδρουλάκης μια από τα ίδια. Δούκας, νέο ΣΥΡΙΖΑ. Κάπως έτσι. Μεταφράζουν στο Μαξίμου την όλη ιστορία. Ναι, έτσι θέλουν. Ναι, ρε παιδί μου, μπορεί να του βολεύει αυτό. Μπορεί να του βολεύει αυτό. Ναι.
Μπορεί να, μην θέλουν να δείξουν την ταραχή τους από κάτι που δεν θέλουν να γίνει, έτσι. Και δεν έχουν ήρεμοι. Ο καθένας λέει τα δικά του. Πάμε σπίτι μας να δούμε τι έγινε εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Για να δούμε κάρτες, έχουμε παρακαλώ. Στη Δυτική Μακεδονία. Δεν θα δούμε κάρτες. Ο κύριος Ανδρουλιά έχει. Πού μας λες που δεν θα δούμε με Χρήστο Μαργαρίτη στη ροή, τι μας λες. Εγώ την έστειλα την αρχή. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, λοιπόν, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι στο 31,71%. Η κυρία Διαμαντοπούλου στο 29,95%. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι αυτό το ποσοστό της κυρίας Διαμαντοπούλου είναι το μεγαλύτερο που καταγράφηκε σε περιφέρεια της χώρας, έτσι. Το 29,95%. Δούκας 19,11%, Γερουλάνος 14,77%, 3,08% ο κ. Κατρίνης και 1,39% η κυρία Γιαννακοπούλου. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει κερδίσει άνετα στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών και στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Εμείς στην Κοζάνη τι συνέβη? Είναι δεύτερος στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, καθώς η κυρία Διαμαντοπούλου τιμήθηκε από τους πατριώτες. Ναι, είναι, μας το έχει στείλει. Κυρία Διαμαντοπούλου, 1834 ψήφους, ναι, ναι. 1355 ο κύριος Ανδρουλάκης και αμέσως μετά ο κύριος Δούκας 846. Ο κύριος Γερουλάνος 755, το βλέπετε, το έχουν με αλφαβητική σειρά τα παιδιά, εντάξει, καλώς έκανα. Η κυρία Γιαννακοπούλου 58 και 129, ο κύριος Κατρίνης. Είναι περίπου 5.200 ψηφοφόροι, αν θυμάμαι καλά, που προσήλθαν στην ομαρχιακή, στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης. Τώρα, περιοχές και τα λοιπά, που και τα... Το είδα, δεν έχει όσο προλάβω να το δει. Τώρα, αυτή είναι η κατανομή, αν θες, που δικαιώνει ουσιαστικά τις προβλέψεις που γινόταν για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Η κυρία Διαμαντοπούλου σαφώς θα βγει πρώτη στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, αλλά δεν θα ήταν και πολύ κάτω ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει τις δυνάμεις του εδώ και σαφώς ήταν δεύτερος. Υπάρχει μια διαφορά 500 σταυρών, εντάξει, οκ. Okay, αλλά γενικώς στη Δυτική Μακεδονία το βλέπω. Και στη Δυτική Μακεδονία ο κ. Ανδρουλάκης. Τώρα το τι θα γίνει στο δεύτερο γύρο θα το δούμε, το πώς θα εκφραστούν και εδώ τοπικά όσοι ενδεχομένως επέλεξαν άλλες υποψηφιότητες, και αυτό επίσης θα το δούμε και θα το παρατηρήσουμε. Έχουμε ακόμα μια εβδομάδα εκλογές. Με όλο το κρατικό Πασόκ, δηλαδή εκτός από τον κύριο Κουκλόπουλο που την προηγούμενη Δευτέρα στην εκδήλωση κυρίας Διαμαντοπούλου, το είπα ξεκάθαρα, στηρίζω Άννα, που θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν εκφραστεί και πότε θα εκφραστεί. Για το δεύτερο γύρο. Για το δεύτερο γύρο. Και όλοι οι υπόλοιποι που βρέθηκαν στην εκδήλωση κυρίας Διαμαντοπούλου εδώ στην Κοζάνη, στην Ασοτέχνη, Βλατής, Αθανασιάδης, Καχόπουλος, όλοι όσοι ήταν, συγγνώμη δεν τους αναφέρω. Οι ενεργοί θεσμικοί, αυτοί που έχουν κάποιο ρόλο, ναι, φαντάζομαι θα εκφραστούν. Και προφανώς έχει το δικαίωμα. Κατά Πέμπτη Παρασκευή πάντως. Και προφανώς έχει το δικαίωμα να εκφραστεί ο καθένας, δεν λέω. Απλά εντάξει, καταλαβαίνετε πόσο βαρύτητα ενδεχομένως θα έχει η τοποθέτηση του ενεργεία βουλευτή, έτσι, του κ. Κουκουλόπουλου και κάποιων άλλων, έτσι, που κινούνται στον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Η κυρία Μαρκογιαννάκη δεν πιστεύω να περιμένει κανένας να τοποθετηθεί, ξέρουμε, είναι με τον κ. Ανδρουλάκη, έτσι κι αλλιώς. Ναι, αυτό εννοώ. Η κυρία Μαρκογιαννάκη ήταν χθες και στην ΕΡΤ. Και... Ναι, είναι με τον κ. Ανδρουλάκη, ξεκάθαρα, το συζητώ. Λοιπόν, έχουμε προβλήματα εδώ. Ή μάλλον δεν έχουμε προβλήματα, λύθηκαν, Ζήση. Δεν έχουμε πρόβλημα τη διαφάνιση. Διότι χθες έγινε μια σύσκεψη στο Δημαρχείο, στην οποία συμμετείχαν όλοι οι Δήμαρχοι, ο Περιφερειάρχης, τεχνικά στελέχη κτλ. Και ακούγεται ο κύριος Κοκαλιάρης, ο Δήμαρχος Κοζάνης, να λέει, όχι τώρα με αυτό το χαρακτηριστικό του χαμόγελο, τώρα λίγο αυτό σε ανησύχησε εσένα, δεν ξέρω. Ότι θα πάνε όλα καλά και μέχρι Τετάρτη-Πέμπτη θα το έχουμε κλείσει το ζήτημα. Υπενθυμίζω ότι σε αυτό εδώ το στούντιο, το Σάββατο, ο Περιφερειάρχης, ο οποίος είναι ο επικεφαλής, η ομπρέλα όλης αυτής της δράσης, μπας και έχουμε φέτος τηλεθέρμανση, είπε ότι ναι, υπάρχει πίεση χρόνου, διότι αν θα πρέπει στις 10 του μήνα να ξεκινήσει η προθέρμανση και στις 15 να έχουμε τηλεθέρμανση, τότε θα πρέπει να έχουμε ήδη υπογράψει, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων. Εγώ μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχω δει, ούτε από την Κοζάνη, ούτε από την Εορδαία. Υπάρχει πίεση χρόνου. Αφού όλα βαίνουν καλώς, κινήστε τις διαδικασίες, αύξηση στην τιμή θα υπάρχει. Που θα κάτσει μπίλια, δεν ξέρουμε. Εντάξει.
Από όσα ακούμε, ναι. Το είπε και ο Περιφερειάρχης ξεκάθαρα. Κοίταξε, νομίζω πιέζει να ακούσετε, είναι εκεί κοντά στο 30-35%. Θα ακούσετε και τον κύριο Καλιάρη που μάλλον εξουσιοδοτήθηκε να κάνει μια δήλωση εκ μέρους των παρισταμένων χτες. Θυμίζω ότι για κάποιο λόγο είναι και προσωρινός πρόεδρος της διαδημοτικής επιχείρησης, η οποία έχει συσταθεί. Έχει συσταθεί για τυπικούς λόγους αυτή τη στιγμή, για να προχωρήσει η υπόλοιπη διαδικασία, ως ο δήμαρχος της μεγαλύτερης πόλης που συμμετέχει, ξέρω εγώ, σε αυτές τις διαπραγματεύσεις και σε αυτή την κατάσταση. Και προφανώς είπε πράγματα που συζητήθηκαν και εντός, λέγοντας ουσιαστικά και ο ίδιος αυτό που ξέρουμε, ότι τι γίνεται τώρα, προσπαθούμε να κλείσουμε την τιμή του μεταβατικού στάδιου. Μεταβατικός... Αυτά τα δύο έτη. Δύο έτη θα θέλαμε. Συνθεία δεν έχει ξεκινήσει, λέω εγώ. Τα αφήνουμε εδώ, έτσι. Ναι, εντάξει, ο κόσμος πρέπει να ξέρει για λίγο την αλήθεια. Αν είναι τα δύο έτη, άντε να πω εγώ, ναι, οκ. Okay, αλλά... Τα αφήνουμε, δεν υπάρχει. Ας πω εγώ τρία και βλέπουμε, θα δούμε. Αυτό το μεταβατικό στάδιο, λοιπόν, είναι από τώρα που μιλάμε μέχρι την έναρξη λειτουργίας της περιβόητης Συνθεία. Εκεί τώρα, λοιπόν, φαίνεται ότι θα υπάρξει μια αύξηση, η οποία θα είναι 25-30%. Κάπου εκεί θα μας έρθει το φυρμάνι. Δεν γίνεται αλλιώς. Τι. 30 plus. Καλά. Ναι. Μακάρι. Εγώ λέω 25 με 30 για να είμαι λίγο αισιόδοξος. Okay. Ναι. Εγώ λέω ότι είπε ο Περιφερειάρχης. Εγώ δεν είμαι παρούσα. Το τι συνέβαινε στη διαπραγμάτευση, τώρα δεν ξέρω αν πετάχτηκε ως, ξέρεις, λέμε κάτι μεγάλο, να το πάμε λίγο πιο κάτω και να πούμε ότι κερδίσαμε κάτι. Δεν το θέλαμε σίγουρα. Δηλαδή να φτάνει η τιμή της ηλεκτρονίας του καταναλωτή σε δυσθεώρητα ύψη από αυτό που έχουμε τώρα, έτσι. Τέλος πάντων, ένα κομμάτι είναι αυτό. Το κομμάτι μετά το πώς θα βγαίνει η παροχή θερμικής ενέργειας στο, πες το, με τη Συνθεία, ένας αλγόριθμος που είναι λίγο και δύσκολος τεχνικά κλπ. Δεν χρειάζεται να αναλυθεί τώρα. Και αυτό είναι ένα θεματάκι, αλλά φαίνεται ότι όλες οι πλευρές δείχνουν προς την πλευρά ότι η συμφωνία κλείνει. Και μάλιστα θα δούμε τώρα τον κύριο Καλιάρη. Βεβαίως. Για τη δήλωση που έκανε χθες. Τέλος πάντων, ας μην αναλύσουμε πού και την έκανε κτλ. Και συνεχίζουμε. Σήμερα μόλις τελείωσε η συνάντηση που είχαμε με τον Περιφερειάρχη του Γιώργου τον Αμανάθηδη και τους τρεις δημάρχους Πτολεμαΐδας, Κοζάνης και Αμιντέου. Συζητήθηκαν τα θέματα της τηλεθέρμασης και για την τιμή της τηλεθέρμασης, αλλά όπως επίσης και το πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Είμαστε πάρα πολύ κοντά, γιατί αυτό όλο το διάστημα γίνονται πολύ δυνατές και σκληρές διαπραγματεύσεις. Βλέπουμε ότι και το Υπουργείο έχει τη διάθεση, βέβαια, αλλά εμείς επιμένουμε ακόμη περισσότερο και γι' αυτό και είμαστε αρκετά κοντά στο να κλείσουμε και την τελική τιμή ενδεχομένως. Ένα μόνο μας μένει για το μεταβατικό στάδιο των 2 ετών, που να γίνουν τα έργα Συνθεία Λέβητης Αερίου, για να μπορέσουμε να δούμε και αυτό το μεσοδιάστημα των 2 ετών περίπου. Πιστεύω ότι και το επόμενο διάστημα και με τον Υπουργό σε συνεργασία θα μπορέσουμε να βρούμε αυτή τη λύση για την σωστή τιμή και να λειτουργήσει πολύ σωστά η τηλεθέρμανση όπως πρέπει να λειτουργήσει και στις τρεις πόλεις. Σημαντικό είναι επίσης αυτό που έχει πει και έχει τονίσει πολλές φορές και ο Υπουργός, όπως το λέμε και εμείς και στους πολίτες, ότι δεν θα μείνει ο κόσμος χωρίς τηλεθέρμανση. Είναι πολύ σημαντικό και το λέμε αυτό για να μην φοβούνται οι άνθρωποι ότι θα υπάρξει κάποιο θέμα. Είναι δέσμευση και θα το δούμε το επόμενο διάστημα να εξελίσσεται. Μία τελευταία λοιπόν προσπάθεια θα γίνει για τις επόμενες 1-2 ημέρες, περίπου μέχρι την Τετάρτη, για να έχουμε πιο καθαρή εικόνα και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Το τεχνικό κομμάτι μπορείς να μου το εξηγήσεις, διότι ο χρόνος πιέζει. Εντάξει, υπάρχουν κάποια τεχνικά ζητήματα στα οποία ούτε εμείς έχουμε. Όχι. Άλλο τεχνικό θέλω. Σιγά μην κάτσω να σου εξηγήσω πώς πάει ο γωγός και άμα είναι Φ45 ή όχι. Άλλο θέλω να σου εξηγήσω. Να μου εξηγήσει μάλλον. Σήμερα ο μήνας έχει 7, καλό να είμαστε. Η προθέρμανση πρέπει να γίνει στις 10. 10 είναι την Πέμπτη. Καλά, η προθέρμανση πρέπει να γινόταν και από σήμερα, ξέρω εγώ. Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες τώρα. Εντάξει. Υποτίθεται πως αυτό δεν θα συνέβαινε ούτε καν η προθέρμανση αν δεν είχαμε συμφωνήσει. Yeah.
Πότε θα συμφωνήσουμε με το Υπουργείο για την αύξηση σε αυτό το παζάρι? Δώσ' μου τόσα, πάρτε τόσα, δεν μας συμφέρει, δεν μπορούμε να το περάσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο, πάρ' το πίσω, φέρ' το αλλιώς. Πότε θα γίνουν τα Δημοτικά Συμβούλια? Πότε θα ξανακατεύουν κάτω οι δημαρχοί? Καλά, εντάξει, όλη αυτή η διαδικασία δεν σημαίνει ότι δεν θα ανοίξει τηλέφωνο μας τώρα, μην το λάθουμε. Είναι προφανές ότι η ΔΕΗ προσπάθησε να πιέσει λίγο για να το τρέχουμε, γιατί το φτάσαμε μέχρι το τέλος. Διότι είναι σαφές ότι δεν μπορείς να υπογράψεις ένα λευκό χαρτί, έτσι, όταν διοικείς έναν τόπο και είσαι υπεύθυνος και για τους πολίτες, και εσύ ουσιαστικά μετά θα στέλνεις τα φυρμάνια, τους λογαριασμούς εννοώ αυξημένους, και σένα θα έχουν οι πολίτες να σου ζητάνε το λόγο, εννοείται. Αλλά είναι ένα πρόβλημα που λίγο το ξέραμε και η ΔΕΗ πιέζει εδώ και καιρό. Το φτάσαμε λίγο πριν ξεκινήσει η θερμική ενέργεια. Η ΔΕΗ άρχισε να βγάζει τη μία απειλή μετά εξώδικα πράγματα. Τα χαρτιά που έχει στο μανίκι της, τέλος πάντων, άρχισε να τα βγάζει σιγά σιγά τις τελευταίες ημέρες. Γιατί σου λέει, ρε παιδιά, τελειώνεται, γιατί θέλουμε να ξεκινήσουμε και το έργο εμείς στη ΣΥΘΙΑ. Προφανώς δεν θα μείνει χωρίς τελευταία μας καμία πόλη. Αυτό μπορώ να το υπογράψω και εγώ. Χωρίς να είμαι εγώ αυτός που θα παναπατήσει το κουμπί, ούτε χωρίς να είμαι εγώ αυτός που είμαι και μέσα στις διαπραγματεύσεις, αλλά νομίζω ότι θα ήταν λίγο παράλογο και αστείο αυτό να συμβεί. Αλλά αυτό ξεκαθάρισε και η Περιφερειακή Αρχή. Όλοι το έχουν ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους. Καλά, από τον Αμανατίδη λίγο χαλαρώσα. Τι? Τα άκουσα από τον Αμανατίδη λίγο και χαλάρωσα. Όλοι από τον Αμανατίδη το ακούνε, εσύ. Λέω, μήπως περιμέναμε από κανέναν άλλον. Διότι έχουμε να διαπραγματευτούμε και με μαφία. Τι έχουμε? Α, καλά, εντάξει, ναι. Είμαστε μεσούσεις της πιο σημαντικής διαπραγμάτευσης για τη θερμική περίοδο. Καλά, καλά, ηρέμησε. Και βγαίνουν άνθρωποι και μιλάνε για μαφίες. Άστο, άστο. Ηρέμησε. Έτσι θα πάμε να διαπραγματευτούμε. Ηρέμησε, ηρέμησε. Και δεν του μαθαίνει κανείς. Θα μάθει. Εντάξει, τι ώρα θα μάθει. Άστο, θα μάθει τώρα που θα πατήσει το κουμπάκι μια χαρά εκεί και θα έρχονται λογαριασμοί, θα μάθει. Λοιπόν. Έγινε μια σύσκεψη 2,5 ώρα των επικεφαλής. Πότε? Σήμερα στις 2,5 ώρα. Σήμερα έγινε αυτό, δεν έγινε χθες. Και τους επικεφαλείς των παρατάξεων. Α, στο Δήμο λες εσύ. Στο Δήμο. Ναι, και τι τους είπε? Ότι επειδή θα μας έρθει ένα Δημοτικό Συμβούλιο σε λίγο, παιδιά, αύξηση θα υπάρχει. Ελάτε να προετοιμαστούμε λίγο όλοι. Όσο περισσότεροι το ψηφίσουμε την αύξηση, τόσο καλύτερα για όλους. Μασαζάκι. Πά, θέλουμε πλάτη. Καλά, δεν θέλουμε πλάτη. Α, θέλουμε πλάτη τώρα. Θέλουμε να το περάσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο. Μάλιστα. Αν σφίγει κανένα δύο δικοί μας, τι κάνουμε μετά? Αντιληφθήκαμε ξαφνικά ότι είμαστε δήμαρχοι σε μια πόλη και οι αποφάσεις. Από αυτό καλά. Ναι, γιατί λίγο πριν, μέχρι να γίνουμε δήμαρχοι, τα κόβαμε όλα χοντρά. Τέλος πάντων, εντάξει, καλά έκανε ο Δήμαρχος. Αυτή είναι η αποστολή του αυτή τη στιγμή. Αφού το ζήτησε ο. Ναι, ρε παιδί μου, λέω. Άρα στην η αποστολή του Δημάρχου Ζάνη αυτή τη στιγμή είναι υπεύθυνο απέναντι στο πιο σοβαρό θέμα που αντιμετωπίζει η πόλη άμεσα, έτσι. Και αν χρειαστεί να ρίξει και λίγο τα μούτρα του κάτω και να μην πορεύεται με ανθρώπους που μιλούν για μαφίες ή δεν ξέρω τι άλλο, ονειρεύονται όταν ανοίγουν το στόμα τους και δεν σκέφτονται. Προφανώς καλώς κάνει και ζητάει και τη στήριξη και των υπόλοιπων παρατάξεων. Ενημέρωση υπήρξε και από τον Περιφερειάρχη στους επικεφαλείς των παρατάξεων. Αυτό νομίζω έγινε. Αυτό το έχουμε και. Έγινε χθες το απόγευμα. Έχουμε τη φωτογραφία εδώ. Όλοι οι επικεφαλείς των παρατάξεων και ο κ. Περιφερειακό, έτσι. Θα έχουμε μια υποφωλή συμφωνία για τους Δήμους και τους συμπολίτες μέσα στον μήνα του κ. Αμανατίδη. Δεν έχω δει να τοποθετούνται δημόσια για αυτή την. Πες το, τη συνάντηση οι υπόλοιποι τρεις, έτσι. Για να δω αν υπάρχει κάποια διαφωνία ή κάτι άλλο, ή αν διαφωνούν γενικώς με αυτό που τους μετέφερε ο κ. Αμανατίδης. Είπε ότι η διαπραγμάτευση ήταν σκληρή. Πετύχαμε αρκετά. Νομίζω ότι θα έχουμε την καλύτερη συμφωνία και τα λοιπά από τον κ. Σαμαράτης. Αμένει να τη δούμε. Και προφανώς για να έρθει στα Δημοτικά Συμβούλια που το έλεγες και πριν, νομίζω ότι πρέπει να το έχουμε οριστικά ότι αυτό είναι, έτσι. Γιατί δεν θα πάμε στο περίπου. Ρε παιδί μου, άρα λέμε εμείς Τετάρτη Πέμπτη να το έχουμε αυτό, ξέρω εγώ, οπότε να το έχουμε και την άλλη εβδομάδα να πάει και στα Δημοτικά Συμβούλια για να δούμε το περιβόητο αυτό τελικό κείμενο και τι προβλέπει. Σαφώς. Όταν η ΔΕΗ θα ξέρει ότι θα υπάρχει και το τελικό κείμενο, όταν έχει βάλει πλάτη και ο Υπουργός, γιατί την Παρασκευή οι μεγάλες συμφωνίες γινόταν μεταξύ Αμανατίδη, Σκυλακάκη, δηλαδή περιφέρειας και κυβέρνησης, έτσι. Και σε πολλά, δεν ξέρω αν το είπε ο κ. Αμανατίδης εδώ, όταν λέω από το ρεπορτάζ, και σε πολλά που μπορεί να αναρωτιόμασταν, ναι, αλλά η ΔΕΗ αυτό συμφωνεί. Η ΔΕΗ που ήταν στο διάβολο της επικοινωνίας και μάθαινε τι γινόταν, έτσι. Δεν μάθαινε, δεν κρυφάκουγε, ενημερωνόταν, αυτό εννοώ.
Έλεγε αφού θα μπουν τα λεφτά που εμείς. Αφού έχουμε πλάτη από την κυβέρνηση για να μην πούμε. Εμείς αφού θα πάρουμε τα λεφτά. Τώρα θα τα πάρω από το ζήτημα, θα τα πάρω από τη Ρίτα, δεν με νοιάζει. Τώρα ποιος θα μου τα δώσει, δεν με νοιάζει, προχωρήστε. Αλφα-εψιλον, τα λεφτά τη στέλνει. Κάπως έτσι έγινε σε γενικές γραμμές η όλη ιστορία. Τώρα τρέξτε το λίγο, στάνει. Θέλω να πω λοιπόν, οι συμπολίτες μας θα ξέρουν ότι θα έχουμε τηλεθέρμανση. Ενώ θα ξεκινήσουμε με τηλεθέρμανση και μακάρι χτύπα αξιόμιση δικάτη μέσα και να είναι και η αύξηση, γιατί τώρα αύξηση θα υπάρχει. Τελεία παύλα. Είναι ξεκάθαρο. Με την ίδια βεβαιότητα που λέμε ότι θα έχουμε τηλεθέρμανση, με την ίδια βεβαιότητα λέμε ότι θα υπάρχει αύξηση. Είναι οριστικό. Προετοιμαστείτε. Όλοι μας θα προετοιμαστούμε. Τι είναι στα γραβενά. Ένα πράγμα θέλω να πω. Οι γενικοί γραμματείς παντού επιλέγονται. Ναι. Δηλαδή, είμαι εγώ δήμαρχος και παίρνω έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι αιρετός, δεν τον έχω στο ψηφοδελτίό μου. Γιατί μου αρέσει, θα μου βγάλει τη δουλειά, συνεργάζομαι καλά μαζί του, τον επιλέγω και τον τοποθετώ γενικό γραμματέα. Δεν έχει εκλεγεί εννοείται. Μπορεί να ήταν υποψήφιο. Δηλαδή. Δεν βάλατε σταυρό για να είναι γενικό γραμματέα. Ναι, είναι επιλογή. Επιλογή του δημάρχου. Ναι. Τώρα, το να σε 9 μήνες να παραιτηθεί ο γενικό γραμματέα του Δήμου Γραβενών και να αφήσει και χμές ότι δεν τον υποστηρίζει ούτε ο Δήμος, ούτε ο Δήμαρχος, ούτε αντιδήμαρχοι. Δεν είναι και μεγάλη επιτυχία. Είναι ο κύριος Ευθύμιος Πρέβεζας, ο οποίος από σήμερα, όχι, ναι, σήμερα. Σήμερα, από σήμερα, σήμερα. Κοιτάω την ημερομηνία της επιστολής που έχω μπροστά μου, 7 δεκάτου λέει, ναι. Από σήμερα είναι και επίσημα, αποτελεί και επίσημα παρελθόν, διότι οδηγήθηκε, μάλλον επέλεξε να παραιτηθεί, λέγοντας ότι ενημέρωσα απευθυνόμενος στον Δήμαρχο, ενημέρωσα προφορικά και επανειλημμένα για πολλές παρεμβάσεις στο έργο μου, οι οποίες δεν μου επέτρεψαν να ολοκληρώσω την προσπάθεια οργάνωσης και διοίκησης του προσωπικού κλπ. Οι γρεβενιώτες μας επέλεξαν την πρώτη Κυριακή και περιμένουν έργο σε όλα τα επίπεδα. Λίγα λόγια και πολλή δουλειά μας ζήτησαν, με σεμνότητα κλπ. Λόγω των παραπάνω, επιβάλλω την παραίτησή μου, αποχωρώ με αξιοπρέπεια και καθαρή συνένθηση, διατηρώντας την εντυμότητα και κυριότητα του χαρακτήρα μου και διαφάνεια στις επιλογές μου. Εύχομαι καλή επιτυχία στη Δημοτική Αρχή κτλ. Κτλ. Να κάνει περισσότερα από όσα υποσχέθηκα. Πρέβεζα. Τώρα, κοίταξε, τα γραμμένα λέγονται ότι υπάρχουν διάφορες διαφωνίες εντός της Δημοτικής Αρχής και να το πω κόντρες. Διαφορετικές προσεγγίσεις τέλος πάντων και μεταξύ αντιδημάρχων και του κυρίου Πρέβεζα και με τον Δήμαρχο να μην παρεβαίνει ή να παρεβαίνει υπέρ κάποιου, τέλος πάντων, να το πω έτσι απλά. Διάβαζα σε ένα site των Γρεβενών σήμερα εκεί που τα λέγαμε το μεσημέρι στη δικιά μας σύσκεψη, να το πω έτσι, ότι υπήρχε μια διαφωνία για την σειρά της παρέλασης. Δεν θα το πιστέψω ότι αυτό ήταν ένα θέμα σοβαρό τώρα. Στο Γρεβενό Media θα το διαβάσαμε αυτό. Τώρα αυτό είναι. Κοίταξε. Αυτό μπορεί να είναι μια φορμούλα, τελευταία αφορμή, ας πούμε, που ξεχυλίζει το ποτήρι φαντάζομαι, και λέει όχι, ρε παιδιά. Ναι, γι' αυτό το διακομωδώ. Προφανώς υπήρχε κάτι άλλο που ακούσε μεγαλύτερο. Δεν ανέρω τα ρεπορτάζ των συναδέλφων εκεί από τα site των Γρεβενών. Απλώς, δεν μπορεί να παρατηθεί και γι' αυτό. Ναι, διακομωδώ ότι δεν μπορεί να έχει παρατηθεί ένας άνθρωπος από αυτό το πράγμα. Ήταν μια τελική αφορμή. Μια τελευταία σύσκεψη που έγινε και σκοτώθηκαν για 50 πράγματα, μπορεί να μπει και αυτό μέσα. Δεν είναι μια καλή ατμόσφαιρα εκεί, τέλος πάντων, στη Δημοτική Αρχή των Γρεβενών. Δεν ξέρω αν θα υπάρχουν και αλλαγές και σε αντιδημάρχους. Αν θα υπάρχει και μια καραμπόλα τώρα σε όλο αυτό που έχει γίνει, με τον κύριο Ταταρίδη να αντιμετωπίζει κάποια προβληματάκια, είναι αλήθεια. Αυτούς τους πρώτους μήνες της θητείας του. Εν τω μεταξύ, αυτά στην αρχή βγαίνουν, βλέπεις τώρα. Ό,τι ναι. Είναι, να βγει, βγαίνει. Στο Δήμο Σερβίων, τι υπάρχει, διάβασα και εγώ ένα δημοσίευμα στο Κοζάνι Μίντια. Από εκεί έχω ρεπορτάζ, δεν έχω προσωπικό ρεπορτάζ λοιπόν. Ναι. Ότι ο Παναγιώτης έχει. Ο Παναγιώτης έχει ρεπορτάζ γι' αυτό. Έχει κληθεί ο Δήμαρχος σε μία νομική διαδικασία, διότι υπήρξε μία καταγγελία από έναν εργαζόμενο του Δήμου Σερβίων. Οπότε ανοίγει τώρα ένας νέος φάκελος νομικός. Είναι μια ιστορία που κρατάει αρκετά χρόνια, νομίζω από το 2022, με έναν υπάλληλο εκεί στο Δήμο Σερβίων, που υπήρχε, να μην το πω αντιπαράθεση, υπήρχε μια απόφαση του Δημάρχου για το πού θα ασκεί τα καθήκοντά του ή κάπως έτσι τέλος πάντων. Θεωρήθηκε μια απόφαση που έχει πάρει ο κύριος Δήμαρχος από την Επιτροπή του άρθρου 152 που εξετάζει πολλές από αυτές τις τις αποφάσεις που παίρνουν οι δήμαρχοι, ότι δεν εφαρμόστηκε αυτή η απόφαση από τον Δήμαρχο και τον οδηγεί ουσιαστικά σε δίκη στο εφετείο Δυτικής Μακεδονίας
τον Ιούνιο του 2025, όπως λέει το ρεπορτάζ του Παναγιώτη, που μάλιστα αναφέρει ότι υπάρχουν και ήδη και οι κλήσεις προς τους εμπλεκόμενους αυτής της διαδικασίας. Έχει ζητηθεί ένα σχόλιο και από τον Παναγιώτη, από το γραφείο τύπου του Δήμου Σερβιών, όχι από το ίδιο, προφανώς. Απάντησε το γραφείο τύπου. Πώς? Το γραφείο τύπου σε 23. Του Δήμου Σερβιών, ναι, απαντά. Κοίτα να δεις, ρε παιδί μου, πάρουν και γραφεία τύπου, σηκώνουν τηλέφωνα. Ναι, μπράβο. Για άλλα, να μην πάρει. Ναι, ο κύριος Φούντο λίγο και εμένα ναι. Που απαντούσε πάντα. Ωραία. Τέλος πάντων, αναμένουμε. Δεν ξέρω αν θέλει να τοποθετηθεί ο κύριος Δημαρχός επί του ζητήματος. Προφανώς είναι μια νομική διαδικασία. Και τη στιγμή που ανοίγει αυτό ο φάκελος, καλό είναι εμείς να αποτραβηχτούμε. Αν μπαίνει εισαγγελέα μέσα, εμείς δεν είναι. Το αποτέλεσμα. Είπαμε εμείς αποτέλεσμα τη δίκη. Αυτό λέω ότι δεν θα τοποθετήσουμε περισσότερο γιατί δεν μπορούμε να το. Δήμαρχοι και ρετοί, πώς να του βλέπει στα δικαστήρια ένα μήνα. Εντάξει, όχι επειδή φταίνει για κάτι, δεν καλά οι άνθρωποι. Απλά εντάξει, κάποιο μπορεί να του κάνει μια μήνυση, κάποια απόφαση μπορεί να χτυπήσει πάνω σε ένα άρθρο, σε κάτι άλλο. Αυτά είναι σχεδόν. Συμβαίνουν καθημερινά, αλήθεια. Ειδικά για δημάρχους που έχουν χρόνια. Αλήθεια, συμβαίνουν καθημερινά. Δεν είναι εγκληματίες δηλαδή οι αιρετοί που πηγαίνουν στα δικαστήρια και του βλέπετε εκεί. Και για αντιδημάρχους που ανακατεύονται μετά δέσποτα. Ναι, ειδικά άμα πας να ρωτήσεις. Αυτό είναι το πλέον σύνηθες. Αντιδήμαρχο μετά δέσποτα, εντάξει, είναι, τις έχει για πρωινό. Λοιπόν, αρχίζουμε τον χορό των ελευθερίων στην περιοχή και ξεκινήσαμε με τη Δεσκάτη σήμερα. Να βλέπουμε φωτογραφίες, τι έχουμε, τα ελευθερία. Έχουμε κάποιες φωτογραφίες από τα ελευθερία της Δεσκάτης. Έτσι, ξεκινάει αυτές οι μέρες των ελευθερίων. Βλέπουμε εδώ, ήταν και ο Περιφερειάρχης, τον Δήμαρχο της Δεσκάτης, βλέπω τον Αντιπεριφερειάρχη. Των Λεβενών, σώματα ασφαλείας κλπ. Μια όμορφη ημέρα για τη Δεσκάτη. Χρόνια πολλά Δεσκάτη, λοιπόν, πάντα ελεύθερη. Χρόνια πολλά Δυτική Μακεδονία και Μακεδονία προφανώς. Έρχονται τα ελευθέρια όλων των πόλεων, ειδικά τον Οκτώβριο κυρίως. Ναι, νομίζω όλη η γειτονιά εδώ πέρα, εμείς την Παρασκευή. Έχει και Νοέμβρη, έχει Σιάτιστα Νοέμβρη, έχει Καστοριά Νοέμβρη. Ναι, 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 όχι, λέω το πιο άμεσο, είμαστε αμέσως μετά εμείς. Όχι, είναι στους Λαζαράδες και στα Σέρβια. Είναι τα Σέρβια στις 10, ναι, ναι, σωστά. Οπότε αρχίζουμε τέτοιο κύκλο. Θα είμαστε εδώ, θα τα βλέπουμε. Ζήσει, αν δεν έχει κάτι άλλο. Καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε να δούμε τώρα ένα όμορφο βίντεο με μια συμμετοχή τεράστια που είχε η γιορτή κρασιού στο Αγίασμα Βοΐου. Ας δούμε λοιπόν τώρα τι καιρό θα κάνει αύριο στη Δυτική Μακεδονία. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Χρήστος Μαργαρίτης. Αραιή συννεφιά προβλέπει για αύριο, Τρίτη 8 Οκτωβρίου, στη Δυτική Μακεδονία η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στο νομό Κοζάνης η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Καστοριάς από 6 έως 22, στο νομό Γρεβενών από 6 έως 24 και στο νομό Φλόρινας από 5
έως 23 βαθμούς Κελσίου. Άζουμε τώρα τι θερμοκρασία θα έχουν 7 πόλεις στη Δυτική Μακεδονία. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και η αναλυτική σας ενημέρωση από το Top Channel. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ.